Κυρίες και κύριοι, είμαστε τώρα έτοιμοι να υποδεχτούμε τη Δαβιδούλα. Τη Δαβιδούλα που συνάντησα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, εκεί όπου ξεδιπλώθηκε μαζί με την οικογένειά της η αλήθεια της δικής της ζωής. Και όταν το προβάλαμε αυτό, δώσαμε τα χέρια και είπαμε θα έρθει εδώ στο πλατό να εξερευνήσει τις δικές μας αλήθειες και να κάτσει στη δική μου καρέκλα. Η Δαβιδούλα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι εδώ, αφού πρώτα πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ και στον ονό της, τον γέροντα και, Γαβρίλ και ηγούμενο της Μονής, ήρθε σήμερα εδώ να επισκεφτεί και μας με ευλογία. Παρακαλώ. Παρακαλώ γυρίστε από εδώ, γιατί διαλέξαμε αυτό το τραγούδι? Γιατί είναι αφιερωμένο στον νονό μου και στην νονά μου που βρίσκεται εκεί πάνω. Σε ποιους δηλαδή? Στον νονό μου το αγαπή και στην νονά μου που είναι η αγαπημένη μου. Αχ, λοιπόν, θα ζήσουμε πολύ σημαντικές στιγμές, γιατί η Δαβιδούλα όταν φιλοξενήθηκε σε αυτήν εδώ την εκπομπή έκαψε καρδιές. Να δούμε τι ακριβώς είχε πει τότε και αμέσως μετά κάθεται στην καρέκλα δίπλα μου. Από το πρωί είναι και έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Έχει πάει στο κοντρόλ, έχει δει πως πέφτουν τα βίντεο. Αυτή τη στην εμπειρία θα την πούμε αμέσως μετά. Και περιμένει και η κόρη μου, τι, το εμάκι. Χαιρετισμούς. Εμάκι, η Δαβιδούλα τα είδε ο Λα. Παρακαλώ. Σε μεγάλο νόρκο πάντα με οδηγό την πίστη στο Θεό, η 14χρονη Δαβιδούλα ήρθε στον κόσμο ως ο καρπός της ακλόνητης αγάπης και αφοσίωση των γονιών της στον Κύριο. Η μικρή ήρθε ως δώρο στην αγκαλιά τους παρά τις προγνώσεις των γιατρών για το αντίθετο, καθώς τα προβλήματα υγείας που είχε από την ημέρα που χτύπησε η καρδούλα της στην κοιλιά της μητέρας της δεν ήταν ικανά να τους αλλάξουν γνώμη και να μην τη φέρουν στη ζωή. Οι γονείς της, Δημήτρης και Καλλιόπη, έπειτα από πολλές προσευχές να τους χαρίσει ο Θεός ένα τρίτο παιδί, έφεραν στη ζωή τη Δαβιδούλα. Όμως τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, καθώς από τις πρώτες εξετάσεις οι γιατροί έλεγαν πως το παιδί θα ήταν τερατόμορφο, ίσως γεννηθεί με σύνδρομο Down, ενώ τρεις γυναικολόγοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την κυρία Καλλιόπη, απορρίπτοντάς την. Με πίστη στο Θεό και την αγάπη του μακαριστού γέροντα Κύριλλου από τον Όσιο Δαβίδ, αλλά και του σημερινού ηγούμενου της Μονής γέροντα Γαβριήλ, η Δαβιδούλα κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια τα οποία ήταν μεγάλα. Η Ζήνα πριν από λίγο καιρό συνάντησε τους γονείς της, Δημήτρη και Καλλιόπη, αλλά και την ίδια τη Δαβιδούλα στο ξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Τώρα που ακούς τη μαμά να τα αφηγείται όλα αυτά συγκινημένη, θέλεις κάτι να της πεις? Ότι όταν με γέννησε ήταν πολύ δυνατή και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν με σκότωσε, που έλεγαν οι γιατροί. Για τους γονείς της αλλά και για τους γέροντες της Μονής του Οσίου Δαβίδ, η Δαβιδούλα ήταν η χαρά της ζωής, η πηγή έμπνευσης, η προσωποποίηση της αγάπης. Ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ αλλά και ο γέροντας Κύριλλος έγιναν ονοί της και σήμερα η Δαβιδούλα μόνο με το χαμόγελό της σκορπά άπλετο φως σε ένα κόσμο γεμάτο σκοτάδι. Δαβιδούλα, πού είσαι, βρε? Πάντα πριν μπω στο χειρουργείο, είχα τις εικόνες μαζί μου. Μέχρι και την τελευταία στιγμή είχα μαζί μου τον Παπαδογγέλο δίπλα στο φορείο και μόνο που στο χειρουργείο δεν μπήκαμε μαζί με την εικόνα. Πριν από ένα χρόνο η Δαβιδούλα βρέθηκε στο Παρίσι, όπου με έξοδα του ΕΟΠΗ αλλά και την άμεση βοήθεια του κυρίου Βρούτσι στο θέμα της γραφειοκρατίας, κατάφερε να κάνει δύσκολες και επικίνδυνες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη. Σήμερα κοιτά τη ζωή με αισιοδοξία, ξεπερνώντας τις προκλήσεις και τα εμπόδια με τη δύναμη της προσευχής και την ευλογία των πνευματικών της πατέρων, του γέροντα Γαβριήλ και του μακαριστού γέροντα Κύριλλου. 14 χρόνια δεν χορταίνω να την βλέπω. Τι μας έκανες? Και εσύ γελάς. Κλαίμε εμείς, εσύ γελάς. Μα δεν είναι ωραίο αυτό? Αγάπη μου, γλυκιά. Ραντεβού στην Αθήνα. Θα αλωνίσουμε το πλατό. Εννοείται.
Αυτή είναι η Δαβιδούλα που αλώνησε το πλατό. Έκανε και μια χορευτική φιγούρα μπαίνοντας, όπως είδατε. Χόρεψε. Δαβιδούλα, πώς τα είδες εδώ? Είναι πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε στούντιο και είδα όλα αυτά που βρίσκονται πίσω από όλο εδώ. Και ήταν πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ. Μου λέει χτες το βράδυ, γιατί ήμασταν νωρίτερα, φάγαμε παρέα με την οικογένειά της που είναι εδώ και την καμαρώνουν απ' έξω και κάθονται. Και μου λέει, είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί αύριο θα έρθω και θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Και της λέω, χαίρομαι που χαίρεσαι. Και μου λέει, τι εννοείς? Και της λέω, είναι μεγάλη μου χαρά, πιο μεγάλη από τη δική σου, αφού εσύ χαίρεσαι με κάτι τόσο καθημερινό για μας που το ζούμε κάθε μέρα. Και για σένα είναι τόσο σημαντικό. Αγάπη μου, γλυκιά. Πώς τα δες τα πράγματα στο κοντρόλ, φωνάζανε αυτές πάνω? Ναι, ήταν όλη εκεί η ομάδα. Μου τα είπανε όλα τα μυστικά. Και σας μίλησα και από το κοντρόλ, που τα είχατε ακούσει. Μου λέει, σ' αγαπώ. Όλοι σας εδώ. Όλη την ομάδα σας αγαπώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κουκλά. Αυτό το γλυκούλι το προσωπάκι που έχουμε μπροστά μας εκπέμπει, τι νομίζεις, δύναμη και αισιοδοξία σε όλα τα παιδάκια που έχουν κάποιο πρόβλημα. Να την, αυτό το παιδάκι δίνει δύναμη σε όλους. Μπράβο το κοριτσάκι μας, μπράβο γλυκούλι μας. Πάει σχολείο κανονικά η Δαβιδούλα, κάνει τα πάντα. Απλώς λόγω COVID τώρα όλα τα κάνει από το σπίτι στην Πάρο που διαμένει με την οικογένειά της. Και είναι πολύ καλή μαθήτρια. Μπράβο. Και όλα τα κάνει με την υπογραφή της που λέω. Χτες της είπα, δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να συνεργαστούμε στο μέλλον. Εννοείται. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κύριε Κατερινόπουλε. Η δύναμή της πρέπει να είναι πηγή έμπνευσης για όσους όχι έχουν πρόβλημα, όπως περιέγραψε ο φίλος ο Πάνος, και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Γενικότερα. Γενικότερα. Πρέπει να είναι πηγή έμπνευσης για αυτούς τους ανθρώπους. Και για αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο, κούκλα μου. Εγώ να ευχηθώ να πάρεις, να μαζέψεις τα περισσότερα πτυχία, γιατί μπορείς και θα το πετύχεις. Και που ξέρεις, εγώ θα είμαι παππούς τότε βέβαια, αλλά με τη Ζήνα. Είναι 14 στα 15 η Δαβιδούλα, ίσου κρύβω τίποτα? Όχι. Σωστά τα λέω. Οπότε έχουμε 3 χρόνια με το καλό του χρόνου, αν τα καταφέρουμε να τελειώσουμε το Λύκειο, όχι θα τα καταφέρουμε, αν τα καταφέρουμε. Αυτό είναι δεδομένο, να το θεωρείς δεδομένο αυτό. Στην Αθήνα ή στην Πάρο. Όπως να θεωρείς και δεδομένη την είσοδό της στο Πανεπιστήμιο. Και εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο. Εγώ κρίνω πάντως από αυτό που βλέπω, από τον ενθουσιασμό και από την ενέργεια και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, βλέπω μια εκολαπτώμενη δημοσιογράφο εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σ' αρέσει πολύ. Βλέπω, δηλαδή είναι ενθουσιασμένη με όλο αυτό που είδε. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί, αν θα είναι πίσω από τις κάμερες, δεν ξέρω που θα βρίσκεται, αλλά τη βλέπω πολύ κοντά σε αυτό. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Δημήτρη και Πέτρο. Είχα χρόνια να αντικρίσω ένα τέτοιο πηγαίο χαμόγελο, πολύ αληθινό και εκτυφλωτικό. Είσαι μια κούκλα, είσαι πανέμορφη και μας δίνεις δύναμη κάθε δευτερόλεπτο που μιλάς. Πέτρο. Είναι και πάρα πολύ όρημη η Δαβιδούλα. Ναι. Δηλαδή για την ηλικία της είσαι πραγματικά αυτό το οποίο είπε και ο Πάνος και ο Θανάσης, είσαι πηγή έμπνευσης και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθες εδώ σήμερα και μας θύμισες με την παρουσία σου. Τι ρεπορτάζ θα σε ενδιαφέρει να κάνεις? Δύσκολη ερώτηση. Ακόμα δεν. Αλλά εκφράσω ελεύθερα. Ελεύθερα μιλά. Πολλά μου αρέσουν. Η Δαβιδούλα είναι γέννημα της πίστης της οικογένειάς της και η Δαβιδούλα ήρθε σε αυτή τη ζωή ως άγγελος για να μας μεταδώσει αυτή τη δύναμη της πίστης σε όλους μας. Ο γέροντας Γαβρίλ που μας παρακολουθεί τώρα από το μοναστήρι που έτσι εξομολογεί και ενδιάμεσα θα βρει λίγο το χρόνο να μας δει. Και ο γέροντας, ο μακαριστός γέροντας Κύριλλος, που σε βάφτισε κιόλας και είναι και οι δύο σου οι νονοί, σου έχουν μεταλαμπαδεύσει αυτή την πίστη και σε βλέπω και σε καμαρώνω με αυτά τα όμορφα μάτια. Τι πήρε σήμερα από αυτή σου έτσι τη διαδρομή εδώ σε μας? Τι κρατάς από μας και τι πετάς?
Σας πετάω όλους. Γελάει ο μπαμπάς έξω. Ότι όλοι είσαστε χαρούμενοι και θέλω αυτό το χαμόγελο να το κρατήσετε πάντα. Ό,τι και ειδήσεις να έχετε, θέλω αυτό το χαμόγελο. Θέλω ό,τι και να ακούσετε κάθε μέρα σε αυτές τις ειδήσεις άσχημες, να κρατάτε αυτό το χαμόγελο. Όλοι σας. Μπράβο. Έχουμε ένα μικρόφωνο να δώσουμε λίγο στο Δημήτρη. Ωραία. Δημήτρη, όλα αυτά που ζεις όλα αυτά τα χρόνια, με αυτή τη Δαβιδούλα σου εδώ. Δαβιδούλα. Αν σου έλεγα να τα αποτυπώσεις σε μια φράση, τι θα έλεγες? Ευτυχία, χαρά και πολύ πολύ αγάπη. Μαμά, Καλλιόπη. Χαρά, αγάπη και δοξολογία στο Θεό. Δαβιδούλα, επειδή σήμερα τους έχουμε και τους δύο εδώ μαζί σου και μέσα αυτή τη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας που είσαι εδώ δίπλα, σου δίνεται η ευκαιρία να δοξολογήσεις το Θεό, να δοξάσεις το Θεό, αλλά και να πεις κάτι σε αυτούς τους υπέροχους γονείς που δεν σε σκότωσαν όπως είπες, αλλά σε κράτησαν στη ζωή. Τι θα έλεγες και στο Θεό μας εκεί ψηλά, αλλά και στους γονείς σου απέναντι? Ότι τους αγαπώ πάρα πολύ και θέλω μέχρι το τέλος της ζωής μου να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που έχουμε χτίσει 14 προς τα 15 χρόνια. Και στο Θεό μας. Ότι τον αγαπώ πολύ. Και θέλω να μου δίνει δύναμη, γιατί μόνη μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν δώσει ο Θεός εντολή. Μπράβο. Τι άγγελος είσαι, μωρέ.